Σήμερα είμαστε εδώ στην πλατεία Δημαρχείου της πόλης Ρόδου για να μεταφέρουμε μηνύματα που έχουν σχέση με την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας που γίνονται δράσεις σε όλη την Ευρώπη και σε άλλες πόλεις της χώρας μας. Στόχος μας είναι μέσα από την παρουσία και μέσα από την ενεργοποίησή μας να καταλάβουμε όλοι ότι χρησιμοποιώντας εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης συμβάλλουμε και στο περιβάλλον για τους γνωστούς λόγους που όλοι μας ξέρουμε. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε το ποδήλατο από τη Μαρίνα, από τη νέα Μαρίνα της πόλης Ρόδου. Έρχονται εδώ οι ποδηλάτες μας και εμείς εδώ θα κάνουμε διάφορες βιωματικές δράσεις για το πώς πρέπει να τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας με μοναδικό στόχο να σώσουμε ζωές στην πόλη μας. Στηρίζουμε την καμπάνια της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχιών Ατυχημάτων, της οποίας είμαστε και μέλος, είναι το μοναδικό μέλος από την Ελλάδα που συμμετέχει και εγώ ιδιαίτερα ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για μηδέν θανατηφόρα στις πόλεις, γιατί μπορούν να γίνουν, μπορούν να εκμηδενιστούν τα θανατηφόρα και ο στόχος είναι Zero by 30 μέχρι το 2030. Εάν δεν καταλάβουμε όλοι όσοι θα μας ακούσουν μέσα από αυτό το βίντεο ότι το θέμα της ασφαλούς μετακίνησης αφορά όλους μας, αυτούς που αποφασίζουν για το πώς πρέπει να δίνεται η πόλη στους πολίτες, μιλάμε για μια ανθρώπινη πόλη με πεζοδρόμια, με ποδηλατόδρομους, με δρόμους που να είναι ασφαλείς για να μπορούν οι χρήστες με όποιο μέσο έχουν να το χρησιμοποιούν με ασφάλεια και κατ' επέκταση εμείς είτε πεζοί είτε οδηγοί να τηρούμε τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Αυτός είναι και ο στόχος μας. Να εκμηδενίσουμε τα θανατηφόρα στην πόλη μας, να εκμηδενίσουμε την ανθρώπινη, την τραγωδία, γιατί όλοι πρέπει να σκεφτούμε ότι η ανθρώπινη ζωή είναι ανεκτήμητη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στα πλαίσια της Πανευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Κινητικότητας. Έχουμε οργανώσει μία δράση με ποδηλατάδα, η οποία ξεκίνησε από την Νέα Μαρίνα με κατάληξη, με τερματισμό την πλατεία Δημαρχείου. Η δράση αυτή έγινε στα πλαίσια να προσφέρουμε κάποια μηνύματα, διότι απαιτούμε πόλεις χωρίς ρήπους, χωρίς θόρυβο, απελευθερωμένες από τα τροχοφόρα, πλατείες ελεύθερες, ούτως ώστε να μπορούν οι πολίτες να περνάνε κάποιες ώρες όμορφες με ηρεμία και γαλήνη. Γίνονται αντίστοιχες δράσεις σε πολλές πόλεις της Ευρώπης όπως και της Ελλάδας. Συμμετοχή είναι η Ευθύτα Ρόδου, στηρίζουμε και εμείς ως εκπρόσωποι από τον Δήμο Ρόδου. Αρχές Οκτωβρίου έχουμε πάλι μία εθελοντική δράση, είναι η Πανευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Αλκοόλ. Θα γίνει για 10η χρονιά στη Ρόδο, στο νησί μας, και έπονται διάφορες άλλες δράσεις. Είναι η τρίτη Κυριακή του Νοεμβρίου, είναι η Παγκόσμια Μέρα Μνήμης Θυμάτων Τροχιών Ατυχημάτων. Και έχουμε στο πρόγραμμα και διάφορες άλλες δράσεις. Δράσεις μέσα στα σχολεία για την οδική ασφάλεια, δράσεις έξω από τα σχολεία σε συνεργασία με την Τροχιά Ρόδου. Διάφορες δράσεις. Στηρίζουμε και σαν Ρόδος Αξιών και εγώ προσωπικά στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια του Ευθύτα, αλλά βεβαίως και τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, που αυτή τη στιγμή, δηλαδή αυτή τη εβδομάδα σε όλη την Ευρώπη γιορτάζεται, θα το πούμε, και κορυφώνεται αύριο με την μέρα χωρίς αυτοκίνητο. Εμείς τη στηρίζουμε, ο στόχος μας και το όραμά μας είναι η πόλη μας να είναι προσιτή στους πεζούς, στους ποδηλάτες, χωρίς αυτοκίνητα. Η τάση αυτή τη στιγμή παγκοσμίως είναι η ηλεκτροκίνηση και τα ελεύθερα κέντρα των πόλεων και αυτό στηρίζουμε με αυτή μας την παρουσία εδώ. Και θα το προσπαθήσουμε και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να γίνει πράξη στο μέλλον και η Ρόδος μας
να καταστεί προσβάσιμη στους πεζούς και στους δημότες τους και στους επισκέπτες, όπως όλο τον κόσμο. Δυστυχώς έχουμε αργήσει. Έχουμε αργήσει γιατί από το 2002 είναι αυτός ο θεσμός, αλλά έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω σε αυτό το τομέα. Μου έκανε εντύπωση, βέβαια το ήξερα κιόλας, διότι έχω επισκεφθεί πολλές φορές και πολλές πρωτεύουσες της Ευρώπης και του κόσμου. Η ηλεκτροκίνηση είναι στην ημερήσια διάταξη. Ο κόσμος παρκάρει τα αυτοκίνητά του στα πάρκινγκ περιφερικά του κέντρου. Και βεβαίως παίρνει τα πατίνια του, τα ηλεκτρικά του ποδήλατα ή τα ηλεκτρικά ποδήλατα του Δήμου που υπάρχουν παντού και κυκλοφορεί. Και βεβαίως η οικολογία είναι ο στόχος, έτσι. Όπως καταλαβαίνετε, η ρήπανση της ατμόσφαιρας, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, όλα αυτά είναι η καταστροφή του περιβάλλοντος που ο άνθρωπος το κάνει. Λοιπόν, συμβάλλουμε και σε αυτό, συμβάλλουμε στην υγεία μας και συμβάλλουμε και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής. Έτσι, εκεί στη Βαρκελόνη, να ξέρετε ότι κυκλοφορεί ο κόσμος με ποδήλατα, με πατίνια, πεζός, τρέχει. Όπως και στις άλλες πόλεις, δηλαδή στην Μαδρίτη παραδείγματος χάρη, έχει απαγορευτεί στο κέντρο της πόλης, τα συμβατικά αυτοκίνητα έχουν απαγορευτεί, μόνο ηλεκτροκίνητα. Στη Λισαβόνα το ίδιο. Λοιπόν, δεν είμαστε εμείς, δεν είναι αυτοί έξυπνοι και εμείς βλάκες, μπορούμε να το κάνουμε και εμείς και βεβαίως υπάρχουν πολλές πόλεις στην Ελλάδα και πολλοί δήμοι που το κάνουν αυτό εδώ και χρόνια. Λοιπόν, καιρός είναι και εμείς να μπούμε σε αυτή την τροχιά για το καλό μας.